Αγαπητοί συνέδροι, σας ευχαριστώ πολύ που κάθε χρόνο με τόσο θέρμη αγκαλιάζετε το συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους επίσημους προσκεκλημένους αξιωματούχους της πολιτικής ηγεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τους καλεσμένους από τα Βαλκάνια και τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Πρωτίστως όμως, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στα νέα παιδιά, στους νέους αγρότες και στους νέους φοιτητές που κάθε φορά στηρίζουν και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στροφή που σηματοδοτεί η ΓΕΑ Επιχειρήν στον αγροτικό χώρο. Νομίζω ότι έχουμε επαρκώς τεκμηριώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δυναμική την οποία κρύβει μέσα του ο αγροτικός τομέας, καθώς επίσης και τα διαρθρωτικά προβλήματα που τον χαρακτηρίζουν, με μέγιστο, όπως προαναφέρθηκε, αυτό της απουσίας υποστηρικτικών δομών, της ανάγκης στήριξης των συνεταιρισμών και των οργανώσεων παραγωγών, με στόχο τη μείωση της παραγωγής, της μείωσης του κόστους παραγωγής. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να κινείται ο αγροτικός τομέας σε ένα λίθαργο. Όσον αφορά στα συλλογικά σχήματα, θέλω να τονίσω ότι η νέα ΚΑΠ θα αποτύχει εάν δεν στηρίξει επί της ουσίας τις οργανώσεις παραγωγών και τους συνεταιρισμούς, τόσο στη δημιουργία, στην καθημερινή τους λειτουργία, αλλά και στην στροφή την οποία πρέπει να κάνουν στον ψηφιακό κόσμο. Ο Επίτροπος Χόγκαν όρισε ως βασική, ως μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της μελλοντικής ΚΑΠ, την ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία το τέλος του Νοέμβριου, όπου η Κομισιόν θα ανακοινώσει τις θέσεις της για αυτό το θέμα. Και είναι μεγάλη μας χαρά που θα μας, φαντάζομαι, θα μας δώσει ο κύριος Χανιώτης κάποια γραμμή, κάποια ενημέρωση. Τον τρόπο δηλαδή που η νέα γενιά της ψηφιακής εποχής θα φτάσει, θα αγαπήσει ξανά την Ήπεθρο. Το φετινό συνέδριο έχει πολύ συγκεκριμένη θεματολογία για την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία ως μηχανισμός πυροδότησης της δυναμικής του αγροτικού τομέα. Αν πάμε 2 ή 3 δεκαετίες πίσω και αναλογιστούμε πώς ήταν τότε τα κινητά τηλέφωνα, πώς ήταν οι υπολογιστές, πώς ήταν η επικοινωνία, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε μεγάλη πρόοδο. Αυτές οι συσκευές που έχουμε όλοι στα χέρια μας τότε θα μοιάζαν εξωγήινες συσκευές. Λέξεις και εκφράσεις όπως tweetaro, googlaro, post, poc, like, subscribe κτλ. Είναι πλέον στην καθημερινότητα, ενώ τότε δεν είχαν κανένα νόημα. Στον αγροτικό τομέα τι έγινε? Μπορεί να λέμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, αλλά επί της ουσίας το οικονομικό αποτέλεσμα στην τσέπη του Έλληνα αγρότη παραμένει σχεδόν το ίδιο. Να βάλουμε τώρα και στην εξίσωση 123 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν επενδυθεί, σε εισαγωγικά ή όχι, στον αγροτικό τομέα όλα αυτά τα χρόνια, για να καταλάβουμε ότι το χρέος μας στη νέα γενιά το έχουμε αφήσει ανεκπλήρωτο. Ενδιαφερόμαστε όλοι για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά, σκεφτόμαστε τι θα τους αφήσουμε, χρήματα, σπίτια, μια στρωμένη δουλειά. Δεν είναι αυτό όμως το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να τους αφήσουμε τα εργαλεία και την ικανότητα να αποφασίσουν για την πορεία την οποία θέλουν να ακολουθήσουν. Πορεία την οποία πολύ εξημών, όχι μόνο αδυνατούμε να κατανοήσουμε, αλλά αδυνατούμε και να δούμε.
Πόσα μαθήματα στο δημοτικό γίνονται στα παιδιά για νέες τεχνολογίες, για δικτύωση, για εικονική πραγματικότητα. Από ό,τι ξέρω, πολύ λίγα ή σχεδόν καθόλου. Όμως δεν υπάρχει ούτε ένα παιδάκι στο δημοτικό το οποίο να μην ξέρει να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά ένα τάμπλετ, ένα PC, ένα κινητό τηλέφωνο. Η νέα γενιά είναι γενιά της ψηφιακής επανάστασης, της ψηφιακής εποχής, είτε αυτό μας αρέσει και το εγκρίνουμε είτε όχι. Θα χαράξει μια πορεία όπου κάθε τομέας θα στηρίζεται πάνω στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό το οποίο καλούμαστε εμείς να κάνουμε είναι να συμβάλλουμε θετικά σε αυτή τους την πορεία, να σταθούμε αρρωγοί στην προσπάθειά τους, χαρίζοντας απλόχειρα τη σοφία της παλαιότερης γενιάς ως θεμέλιο του κόσμου το οποίο θέλουν να χτίσουν. Μιλάμε για γύρανση του πληθυσμού στον αγροτικό τομέα. Κι όμως συμβαίνει το παράδοξο να βγαίνει το μέτρο των νέων αγροτών και σε πολλές περιοχές να υπερκαλύπτεται. Η νέα γενιά είναι εδώ. Θέλει να αναλάβει τα ενία. Περιμένει αγωνιωδώς να επιβιβαστεί στο πλοίο που θα την πάει στο ταξίδι στην απέναντι όχθη. Δεν θέλουν από εμάς να τους δώσουμε το όραμα. Δεν θέλουν από εμάς να τα συνοδεύσουμε σε αυτό τους το ταξίδι. Εμείς ίσως το θέλουμε αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που αυτά επιζητούν. Και το όραμα και την ικανότητα να πάνε παραπέρα την έχουν. Εμείς οφείλουμε να τα εμπιστευτούμε, να τους δώσουμε το τιμόνι και αν μπορούμε με τη σοφία που μας διακατέχει ως παλαιότερη γενιά να φτιάξουμε ένα φάρο που θα τους βοηθάει στην πορεία τους. Ο φάρος όμως αυτός, προσοχή, πρέπει να μιλάει στη γλώσσα τη δικιά τους, στην ψηφιακή, και να είναι και τόσο παραμετροποιήσιμος και παραμετρικός ώστε να είναι εργαλείο στο νέο κόσμο που θα φτάσουν. Ως για επιχειρήν, αυτό υπηρετούμε από την πρώτη κιόλας μέρα της δημιουργίας μας. Η νέα γενιά, γνωρίζοντας καλά τι είναι αυτό που κάνουμε, το έχει αγκαλιάσει. Σχεδόν κάθε ομάδα παραγωγών ή συνεταιρισμός ή άλλη συλλογική προσπάθεια αγροτική που οδηγείται από νέους ανθρώπους θεωρεί τη γέα επιχειρήν ως καθημερινό της εργαλείο. Η ψηφιακή επανάσταση στον αγροτικό τομέα είναι το αύριο. Είναι ο τρόπος να αγαπήσουν οι νέοι μας τη γη και την ύπαιθρο. Είναι ο τρόπος να εργαστεί αποτελεσματικά και με τον τρόπο που αυτή γνωρίζει η νέα γενιά στον αγροτικό τομέα. Είναι ο τρόπος να παράγουμε περισσότερα, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων. Είναι ο τρόπος ισοσκελισμού του αρνητικού αγροτικού ισοζυγίου. Είναι ο τρόπος εξασφάλισης των καταναλωτών για τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Η ελληνική αγροτική πραγματικότητα έχει ως βασικό πυλώνα τη γέα επιχειρήν, η οποία όχι μόνο αφουγκράστηκε τον παλμό της ψηφιακής ανάπτυξης, αλλά εργάστηκε από την πρώτη κιόλας μέρας δημιουργίας της και εργάζεται σκληρά μέχρι και σήμερα πάνω σε αυτό, και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο συνέδριο. Τον φάρο λοιπόν το χτίσαμε, τη σοφία μας την αποτυπώσαμε σε μια γλώσσα που οι νέοι καταλαβαίνουν. Ας κάνουμε λοιπόν και στον αγροτικό τομέα αυτό που ως πολίτες κάναμε στη χώρα μας. Εμπιστευτήκαμε στην πιο δύσκολη εποχή με τα πολεμικά για την Ελλάδα τα ενία να τα παραλάβει η νέα γενιά. Κάτι το οποίο με χαρά βλέπουμε να το κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ας το κάνουμε λοιπόν και στον αγροτικό τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.